Πάθος Παρθένους, εκεί έχουμε μείνει. Παρθένοι που έχουν περάσει με τον Άρη στο ζώδιό τους αρκετά ζόρια μέσα στο προηγούμενο εννιάμινο, πολλοί μήνες που έμεινε ο Άρης στο δικό σας ζώδιο. Νομίζω μετά τις 3 Ιουλίου έρχεται η στιγμή να χαλαρώσετε κι εσείς, να κάνετε τέλος πάντων το κομμάτι σας σε όλα τα επίπεδα, έτσι και στον ερωτικό τομέα. Βέβαια, ο Αύγουστος είναι ένας πολύ καλύτερος μήνας για τέτοιου είδους καταστάσεις, δηλαδή για ό,τι αφορά τα ερωτικά σας, νέες γνωριμίες, τις φιλικές σας σχέσεις, την οικογένεια, το να περάσετε όμορφα και ξένια σας στις διακοπές. Όχι ότι ο Ιούλιος δεν είναι καλός μήνας, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάποια θέματα, κυρίως οικονομικά, μπορεί να σας τρέξουν λίγο μέσα στον μήνα αυτό, μέσα στον Ιούλιο δηλαδή. Από τον Αύγουστο όμως, από τις 7 Αυγούστου κυρίως και μετά, είναι ωραίοι μήνες και νομίζω ότι μπορείτε εκεί πέρα να τακτοποιήσετε έτσι όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχετε αφήσει σε εκκρεμότητα ή τέλος πάντων να πάρετε λίγο τα πάνω σας και να κάνετε και όνειρα για καινούργια πράγματα, καινούργια σχέδια. Ένας τομέας που πραγματικά είναι από αυτούς που θα ευνοηθούν και στην πορεία, όχι μόνο μες το καλοκαίρι, είναι ο επαγγελματικός για σας τους Παρθένους, να κάνετε λίγο πιο αισθητή την παρουσία σας και πιθανώς να προκύψει και μια πρόταση για μια δευτερεύουσα απασχόληση, μια δεύτερη δουλειά ίσως ή κάτι τέλος πάντων το οποίο να σας γεμίζει όχι μόνο το χρόνο, τις ώρες, αλλά και το πορτοφόλι. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Ο Άρης μπαίνει στο ζώδιό σας 3 Ιουλίου, γκάζι σημαίνει αυτό. Ήσασταν όμως και σε μια φάση που υπήρχε μια μεγαλύτερη στασιμότητα, άρα το θέλετε αυτό το γκάζι από τον Άρη. Πολύ θετικό διάστημα γιατί θα είναι και η Αφροδίτη και ο Δίας στους διδύμους σας αβαντάρι, είναι σε τρίγωνο με το ζώδιό σας, ζώδια του αέρα. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι για σας θα έχει πολλές ευκαιρίες για ταξίδια, πιθανώς και ταξίδια στο εξωτερικό, ταξίδια μακρινά δηλαδή. Θα έχετε την ευκαιρία επίσης να ανοίξετε τα φτερά σας, να κάνετε νέα σχέδια για το μέλλον της δουλειάς σας, που μπορεί να έχουν σχέση και με το εξωτερικό. Αν είστε σε ηλικία σπουδών, μπορεί να έχετε μεγαλύτερη επιτυχία σε θέματα που αφορούν τις σπουδές σας. Ή αν υπήρχε ένα ζήτημα, πιθανώς νομικό, το οποίο το είχατε μεγαλύτερο άγχος στο προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι μπορείτε να το επιλύσετε πιο άνετα. Και, και φυσικά είναι και ένας ερωτικός μήνας ο Ιούλιος για σας, έτσι. Και ο Αύγουστος μέχρι τις 7. Αυτό είναι το καλύτερό σας διάστημα. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Φυσικά, μέχρι τις 23 Αυγούστου, που μπαίνει και ο Άρης στο ζώδιό σας, μολονότι δεν είναι απαραίτητα δύσκολο να έχουμε τον Άρη στο ζώδιό μας, έναν εκνευρισμό ή μια κατάσταση τέλος πάντων λίγο πιο απαιτητική μπορεί να την έχουμε όταν μπαίνει ο Άρης στο δικό σας ζώδιο. Αυτό θα συμβεί 23 Αυγούστου. Μέχρι τις 23 Αυγούστου όμως έχετε ένα καλοκαίρι που δεν νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν ούτε οι ενοχλητικές όψεις για να νιώσετε περίεργα. Θα ξεκουραστείτε, θα διασκεδάσετε, θα περάσετε τέλεια στις διακοπές σας, θα ταξιδέψετε. Ο Αύγουστος επίσης ένας πολύ ωραίος μήνας, μπαίνει και η Αφροδίτη στον καρκίνο, άρα μπορείτε να κάνετε έτσι και λίγα περισσότερα ταξίδια από αυτά που ίσως και περιμένατε. Μετά τις 23 Αυγούστου, μπαίνοντας ο Άρης στο Σκορπιό, επίσης δεν σημαίνει κάτι κακό, είναι και η Αφροδίτη στον καρκίνο, κάνουν ένα ωραίο τρίγωνο. Ο Κρόνος δεν θα έχει μπει ακόμα στο Σκορπιό. Απλά υπάρχει, θα πρέπει μάλλον να αφιερώνετε και ένα μέρος της ημέρας σας σε πράγματα που μυρίζουν υποχρεώσεις και όχι τόσο πολύ διασκέδαση, ξεκούραση και ευχαρίστηση. Μας πειράζει. Αυτό εννοώ. Τώρα το λες, γιατί δεν θα βρισκόμαστε τότε ακόμα. Για κάτσε να σου καθόταν αυτή η όμψη και να ήμασταν Νοέμβρη και να σου λέγα. Κοίταξε, μπαίνετε σε μία φάση που θα προετοιμαστείτε όλα τα σταθερά ζώδια. Γι' αυτό μπαίνει ο Άρης να σας προετοιμάσει κάπως. Πότε φεύγει, Άρη, μου λέει ο Άσημος. Οκτώβρη. Α, μόλις μπει ο Κρόνος, θα φύγει ένας, θα μπει ο Άρης. Ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Από το να σου καθόταν και ο Κρόνος και ο Άρης 9 μήνες, δεν το θες. Ούτε εμείς το θέλουμε για εσάς. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, είναι να το θες. Λοιπόν, άρα μέχρι τις 23 Αυγούστου τα πιο ξεκούραστα, πιο ανέμελα, πιο άνετα. Και αυτά που θέλετε να κάνετε, είτε αφορούν τη σχέση σας, είτε αφορούν την οικογένεια, τα παιδιά, τις διακοπές, μπορείτε πιο άνετα να τακτοποιήσετε. Μετά τις 23 Αυγούστου είναι σαν να σας βάζει λίγο σε ρυθμούς δουλειάς ή υποχρεώσεων ο Άρης που μπαίνει στο ζώδιό σας. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς θα είναι και η Αφροδίτη ακόμη στον καρκίνο, έχετε μια βοήθεια. Δεν μένετε ακάλυπτοι. Και πάμε να δούμε τους τοξότες που και για σας μετά από ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, με τον Άρη να πολιορκεί το ζώδιό σας
για 9 μήνες. Ναι, έρχεται ένα καλοκαίρι που δεν έχετε τόσες πολλές υποχρεώσεις, που μπορείτε να ασχοληθείτε πιο πολύ με τις σχέσεις σας. Οι σχέσεις είναι το βασικό, το κύριο μενού, αφού εκεί πέρα βρίσκεται ο κυβερνήτης σας, ο Δίας, στους διδύμους. Η Αφροδίτη θα είναι στους διδύμους μέχρι τις 7 Αυγούστου. Άρα νομίζω ότι αν ποντάρετε στο κομμάτι σχέσεις, ναι, τα πράγματα μπορεί να έχουν κέρδος για σας. Βέβαια, και στον ερωτικό τομέα και στο κομμάτι που αφορά τις συνεργασίες, έτσι τα επαγγελματικά σας, μπορεί όντως να έχετε και εκεί πέρα έτσι, ενδιαφέρουσες ειδήσεις, καινούριες προτάσεις και να είστε μια χαρά. Ο Αύγουστος επίσης καλός, όχι κάτι εξαιρετικό. Η Αφροδίτη στον καρκίνο δεν σας αβαντάρει ιδιαίτερα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείτε να περάσετε και άσχημα. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Που για σας ο Άρης το ζυγό, τι σημαίνει? Σημαίνει με το που μπαίνει 3 Ιουλίου και θα μείνει μέχρι τις 23 Αυγούστου, ότι με κάποιο τρόπο δεν ξεκουράζεστε εντελώς αυτό το καλοκαίρι. Υπάρχουν υποχρεώσεις, ευθύνες, δουλειά, πιθανώς να είναι και υποχρεώσεις που έχετε στα επαγγελματικά σας, μπορεί να είναι όμως και υποχρεώσεις που αφορούν το χώρο του σπιτιού. Κάποιοι μπορεί να πάρετε σημαντικές αποφάσεις και για το μέλλον κάποιων σχέσεων. Ο πιο ερωτικός μήνας για τους εγώκερους είναι ο Αύγουστος. Μετά τις 7 Αυγούστου κυρίως εκεί το πράγμα αρχίζει τέλος πάντων να δείχνει λίγο διαφορετικά, ενώ πιο θετικά. Και αν θέλετε όντως να πάρετε μια απόφαση για τα ερωτικά σας, θα σας πρότεινα αφήστε την να την πάρετε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και το Σεπτέμβρη. Μην το κάνετε πολύ νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο. Πάμε να δούμε τους υδροχόους, που οι υδροχόοι έχετε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Ο Ιούλιος είναι εξαιρετικός μήνας και ο Αύγουστος. Γενικά είναι πολύ καλοί μήνες για σας, από τους καλύτερους της νέας χρονιάς. Θα ακολουθήσουν και άλλοι καλοί, αλλά αυτό που έχει το φετινό καλοκαίρι, που δεν θα είναι ο Κρόνος ακόμα, ενώ σε πολιορκία προς το ζώδιό σας, δεν θα είναι ο Άρης μέχρι τις 23 Αυγούστου, νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσετε για ό,τι δύσκολο ξέρετε ότι υπάρχει, να μην το αναβάλλετε για αργότερα, να κοιτάξετε να το λύσετε μέσα στον Ιούλιο, μέσα στο καλοκαίρι ή μέσα στον Αύγουστο. Προσπαθήστε, ό,τι και αν είναι αυτό, είτε είναι στα επαγγελματικά είτε στα οικονομικά. Πολύ σημαντικό ότι φεύγει ο Άρης από την Παρθένο. Άρα, δεν λέω ότι ξαφνικά θα γίνετε πλούσιοι, αλλά μπορεί να σταματήσουν τα πολλά έξοδα τα οποία υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα ή να προκύψει μια πηγή εσόδων που θα φέρει μεγαλύτερη ισορροπία και στον οικονομικό τομέα. Και βέβαια, είναι ένα από τα πιο ερωτικά καλοκαίρια για εσάς τους συντροχώους, έτσι. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος μέχρι τις 7, με Αφροδίτη και Δία στους διδύμους. Στον ερωτικό τομέα, για όσοι είστε αδέσμευτοι, έχει πραγματικά ευκαιρίες για νέες γνωριμίες. Έχει ευκαιρίες αν θέλετε να δεσμευτείτε σοβαρά. Ευκαιρίες αν θέλετε να αποκτήσετε ένα απόγονο. Και πάμε να δούμε τους ηχθείες, που για σας με κάποιο τρόπο φαίνεται ότι το σπίτι, η οικογένεια είναι σαν να μονοπολεί λίγο το ενδιαφέρον σας αυτό το καλοκαίρι. Μπορεί να σημαίνει αυτό ότι έχετε μπει στη διαδικασία να αλλάξετε ίσως κάτι στο χώρο του σπιτιού. Άλλοι μπορεί να θέλετε να ανακαινήσετε ένα χώρο ή να μετακομίσετε. Γενικά το σπίτι, η οικογένεια είναι αυτά που απορροφούν πιο πολύ το ενδιαφέρον και την προσοχή σας. Ερωτικά ποντάρετε πιο πολύ στον Αύγουστο. Μετά τις 7 Αυγούστου και όσο πάει το πράγμα έτσι προς το τέλος του καλοκαιριού, αρχίζουν να βελτιώνονται οι προοπτικές και νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε και πιο εύκολα γνωριμίες αν είστε μόνοι μόνες ή να περάσετε πιο καλά με τον σύντροφό σας αν έχετε ήδη μια σχέση ή είστε παντρεμένοι. Επίσης προτείνω διακοπές καλύτερα τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, που ακόμα έχει κάποιες εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά οικονομικά ζητήματα και σε ό,τι αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και την οικογένεια. Αυτά λοιπόν. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, να φέρουμε και ένα φίλο στην παρέα μας.